επιστρέψαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στο Γιαμπανάκι, γιατί έχουμε μαζί μας το Θέμη Ιωάννου. Καλώς όρισες, Θέμη μου, έλα πάρ' το αυτό για να σε ακούμε απλά. Καλώς σας βρήκα. Ο οποίος Θέμης κάνει έτσι εντυπωσιακά κόλπα με την μπάλα, παιδιά. Freestyle football ονομάζεται, Θέμη μου. Μπράβο, ξέρεις. Οι άντροι είναι πρώτοι, αφού θέλουν για στην ΑΕΛ για να παίξει. Να μην αφήσαμε να πάει. Είμαι καλή. Ξέρουμε το. Μετά τα κούνια παίζει μπάλα. Αλλά ο Θέμης κάνει διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που κάνει. Πες μας τα πάντα. Τα πάντα θέλουμε να μάθουμε. Είναι freestyle football. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Το freestyle football είναι όλα τρίξ με την μπάλα. Δηλαδή τώρα θα δείτε όταν αρχίσουμε. Ναι. Τι ετοιμάζεις? Ξέρω ότι είσαι δραστήριος, ότι κάνεις και άλλα πράγματα. Τώρα ετοιμάζω έναν DVD, το οποίο θα είναι εκπαιδευτικό και για τον κόσμο, ο οποίος θα θέλει να ασχοληθεί με το. Ναι, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, στον δρόμο παιδιά όταν τα συναντώ, μου λέει, κύριε, πώς την βάζεις εδώ εκεί. Την μπάλα, πώς την παίζεις, ναι. Έχει και λίγο το μαλλί του Μπέγκαμ πριν πάρα πολλά χρόνια ο Θέμης. Προσέξτε τον λίγο. Έχει το στυλ του ποδοσφαιριστή. Είναι στυλ όμως. Έχει στυλ. Δεν είναι ότι ότι. Πάμε να σε απολαύσουμε. Βεβαίως, πάμε και θα. Πάμε να τον δούμε. Yeah. Λίγο δυνατά τη μουσική. Θέλω να σε ρωτήσω, τι χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει ένα τέτοιο άθλημα? Σίγουρα πρέπει να του αρέσει, να έχει θέληση, να αυτοεπίθεση. Ισορροπία. Και όταν κάποιος έχει και το ταλέντο, μπορεί να φτάσει σε ψηλά επίπεδα. Εσύ πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο? Γιατί νομίζω είναι πρώτο. Στην Κύπρο δεν ξέρουμε κι άλλους να ασχολούν με αυτό. Να σας πω. Όταν προσπάθησα να κάνω το πρώτο μου τρίκ, μου άρεσε. Μετά λέω ακόμη ένα. Το τέλος κατέληξα να είναι η δουλειά μου. Από μόνος σου τα κάνεις, δηλαδή δεν είσαι κάποιος δάσκαλος να στα μάθει? Όχι, είναι αυτοδίδακτο. Πολλές ώρες εξάσκησης, Ρε, μην βάζει λιγόμενα. Θυμάμαι όταν πρωτοάρχισα, έκανα προπόνηση ώσπου να δύσει ο ήλιος. Ναι. Τώρα ανάμιση, μια ώρα, και όχι κάθε μέρα. Και τώρα καταλαβαίνεις, έχεις μάθει πια πότε πάει να σου φύγει η μπάλα, πότε πρέπει να την κρατήσεις, ή αν σου φύγει πώς να το κλέψεις για να μην. Βασικά τα χέρια δεν τα χρησιμοποιεί καθόλου. Το φέξατε. Έχει γόμμα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορούμε να δείξουμε κάτι στα παιδιά τώρα που μας βλέπουν. Ναι, έλα να δείξουμε. Έλα. Δείξεις εμάς. Ας πούμε εγώ γιατί δεν τα καταφέρνω να χωρίσω. Είναι λίγο δύσκολο. Τα αγόρια. Εγώ γιατί δεν καταφέρω να έχω ισορροπία με το κεφάλι. Γιατί δεν έχεις κανένα εξάσκηση σου λέει. Εσύ έχεις άλλα ταλέντα του παρουσιαστή. Βέβαια, αυτό να δεις. Τρελό ταλέντο. Θα μάθουμε από το DVD του. Να μας δείξει εσύ και λίγο. Το κατάφερε η... Ναι, καλό. Θέλει πολλές ώρες. Ναι, αλλά εσύ κάνεις και αυτό παράλληλα. Μα και αυτό είναι αυτός που είναι. Έλα, να δείξουμε. Μπορείς να το... Ναι, ναι. Θες να μιλάς ταυτόχρονα. Ναι, αν μπορείς να το... Ναι, μπορεί η κάμερα να πάει... Πες μας τη συζητή, την κάνει εσύ και θα σε ακολουθεί η κάμερα. Ανασηκώνουμε τη μύξη του ποδιού. Ναι. Και τοποθετούμε την μπάλα μεταξύ σε αυτό εδώ το σημείο και εδώ. Άντε φέρνουμε την άλλη μπάλα, θα το κάνω. Πιέζουμε όσο μπορούμε προς τα πάνω την μπάλα. Περίμενε. Μόλις ισορροπήσει. Περίμενε. Ναι. Δέστε αν μπορεί να την τραβήξετε προς τα πάνω. Και πιάστε. Εγώ κοίτα τι μπορώ να κάνω. Έλα, ρίξ την πάνω όμως, πρέπει να την πάρεις. Α, πάνω, τώρα. Ναι, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Μπράβο. Μπράβο. Ήρθες. Μπράβο, Βαγγέλης. Το έχει ο Βαγγέλης. Ναι, αλήθεια λες, κάτσε μισό λεπτό. Ναι, επειδή εγώ ήμουν χρόνια ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν λες. Μπράβο. Μπράβο, Βαγγέλη. Είσαι τέλειος. Πραγματικά εντυπωσιακός. Και τώρα εσύ ετοιμάσαι ένα DVD. Ναι, θα είναι ένα DVD εκπαιδευτικό μέσα σε στούντιο, το οποίο θα μπορούν τα παιδιά να μάθουν κάποια tricks. Επίσης θα υπάρχει show επίδειξης σε διάφορα locations. Είναι σαν αυτό που μας έδειξες τώρα, δηλαδή βήμα-βήμα πώς μπορείς να κάνεις τα κόλπα. Ναι, σίγουρα. Λέω κάποια tips, κάποια μυστικά, αλλά σίγουρα από εκεί και πέρα χρειάζεται προπόνηση, δεν γίνεται από μόνο του να... βέβαια. Υπάρχει ανταπόκριση από τους Κυπρίους. Κοίτα, σε όλους αρέσουν αυτά τα τρίξη, σε όλες τις ηλικίες, μεγάλη, μικρή. Αλλά είναι η δυσκολία στο να γίνουν. Σίγουρα, ναι, εμείς εδώ φαίνονται εύκολα, τα δείχνει ότι είναι πανεύκολα, αλλά τον προσπαθείς να τα κάνεις. Θα μπορούσε να παίξεις ποδόσφαιρο, Θέμη, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, είναι λίγο διαφορετικό. Όταν ήμουν πιο μικρός έπρεπε να διαλέξω, που δεν είχα κατασταλάξει ακόμα ποδόσφαιρο ή αυτό freestyle. Έκανα και τα δύο μέχρι που με τράβηξε πιο πολύ το freestyle. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο απαιτεί άλλα πράγματα, αντοχή, ταχύτητα. Δεν λέω, ξέρω, νομίζω ότι ξέρω ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι... Στα τρίξεις... Ποιο σοου. Κορυφή. Πρωτού μας πάσει στο πλατό ο Τάσος με την μπάλα, θέλουμε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ έχεις πάσει το μόνοι. Εγώ ευχαριστώ. Θέλουμε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κάθε επιτυχία. Ήρθες εδώ, κάθε επιτυχία με το DVD σου. Και να πάνε όλα με όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.